Χάλασα. Πώς το είπες, Γιώργο? Κάτε ξέστο που γόρτι. Κάτε ξέστο που Χάλασα. Δεν μπορώ. Βοήθεια. Πάρα πολύ ζεστή. Too much heat. Any ideas? Τι κάνω, το πετάω μέσα, Γιώργο. Όλο. Ναι, όλο. Ωραία. Ναι. Πάλι λίγο το χέρι σου μέσα, το κάνεις μαλακά για να μην σπάσει το ρύζι. Και απελευθερωθεί κι άλλο άμυλο. Κλείσε τη βρύση. Να κάτεψε το λίγο. Ωραία. Και πόσες φορές πρέπει να γίνει αυτό? Κανονικά θέλει, ξέρω εγώ, να είναι ψιλοκαθαρό το νερό. Alright. Okay. Και μα θέλω να το κάνω γύρω σου, το χέρι σου γύρω, ναι. Okay. Teach him how to sushi. Καλή φάση. Και για κάποιο λόγο έχει μια αρετή αυτή η κίνηση και αυτό το πλατζούρισμα εδώ πέρα, δεν ξέρει. Λοιπόν, πρέπει να είχα γεννηθεί master στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μα δεν έφυγε ούτε κόκκος, ρε παιδιά. Βάζουν λίγο στο σασίμι. Ναι, στο ρόλο, στο σασίμι. Όχι, σασίμι. Βάζουν λίγο στο σασίμι για να κολλήσει πάνω το ψάρι. Αλλά αυτό είναι άλλο. Όχι, εννοώ ότι για γεύση, όσον αφορά τη γεύση, παίρνουν λίγο με το ξυλάκι και βάζουν, αν θέλουν, ακριβώς πάνω στο μάκι, ρε παιδί μου. Άκουσα που το βάζουν να κατέβουν μέσα στο... Αυτό το κάνουν, αλλά δεν θεωρείται τύπου καλή συμπεριφορά. Θεωρείται είναι λίγο, πώς να σου πω, σαν να... Χωριάτικο, ρε. Ναι, είναι λίγο χωριάτικο. Λίγο πιο rural. Λίγο έτσι το θυμάμαι το κλασικό. Πώς φαίνεται το νεράκι μέχρι στιγμής? Και εγώ έτσι έμαθα να το κάνω, αλλά... Και λέει, λες ότι είναι οκ. Ναι, νομίζω ότι είναι οκ. Στραγγίζω. Έμψη. Πάλι το τώρα. Πάλι το και θα υπολογίσουμε λίγο πάλι. Θα δείτε κι εσείς. Ωραία, σε ρίχνω άλλο. Ωραία, τώρα βάλε, πώς να σου το πω, ξέρω εγώ, 5 πόντους. Σωστά. Ναι, βάλε τόσο. Και αυτό, ναι, αυτός είσαι. Τέλειος. Ωραία. Και βράζει μέχρι να... Με αλάτι. Με αλάτι. Αλάτι και εδώ. Ωραία. Πιάσαμε το αλάτι. Ακούμισε το πρώτο. Αλάτι πόσο βάζουμε στο ένα κιλό? Βάλε μια χούφτα. Μια χούφτα έτσι χωριάτικη. Εντάξει, είναι αλάτι. Γιατί έχω κάνει κάτι, βάλουμε καμιά ζάχαρη. Άσε ρε φίλε, γιατί προχτές... Βάλε κι άλλο. Φτιάχνουμε κάτι φασόλια μαν. Αυτό. Και λίγο ήθελα ακόμα. Ήθελα να βάλω ξύδι. Εντάξει, φτάνει. Οκ, okay, βράζει και το αφήνεις μετά για 10 λεπτά στο ένα. Ναι. Το κλείνουμε με το καπάκι και το χαμηλώνουμε στο ένα. Μπομπα. Okay. Το χαμηλώνουμε το 10 λεπτά. Τα σιτάκι. Σιτάκι νομίζω λέγονται. Σιτάκι, εγώ τα λέω επίτηδες έτσι. Μπορώ να σου πω ότι με ελκύει να ξεκινήσω να χρησιμοποιώ αυτό το καθαριστήρι για τα καρότα, γιατί συνήθως το κάνω με το μαχαίρι ή αν είναι σούπα, ξέρω απλά κόβω τις γωνίες και τα βάζω. Είναι καλή φάση. Εντάξει, δεν είναι. Ξέρεις, το βλέπω ότι βολεύει. Αυτό είδα τώρα. Άμα δεν το έχεις χρησιμοποιήσει. Τώρα πρέπει να κοπείς λωρίδες λεπτές. Ναι. Κοινώς ζουλιέν. Πώς τα λένε? Ζουλιέν. Γιατί κοιτάς το... Η Γαλλία συναντά... Συναντά την... την Ιαπωνία. Την Ιαπωνία, μάλιστα. The sun ζουλιέν is enough. Περίμενε. Πρέπει να είναι τέτοιες λωρίδες,
Εντάξει, τώρα μιλάμε στο περίπου, αλλά νομίζω ότι... Ναι, σκέψω ότι θα μπουν... Θα μπουν στο κέντρο του Σούσι. Στο κέντρο του Σούσι. Αχα. Πώς λέγεται όταν είναι από την αντίθετη πλευρά, δηλαδή όταν το ρίζει... California Rolls. California Rolls. Inside Out. Inside Out, okay. Ναι, γιατί θα έφτιαξε ένα σεφ στην Καλιφόρνια και καλά. Κάπως έτσι, ίσως λίγο πιο λεπτά, θα τα δούμε τώρα, εντάξει. Ωραία. Καλύτερα να το κάνω... να το κάνεις, ναι, και έτσι. Αλλά άξιζε να σε βοηθήσουμε κι εμείς, δηλαδή. Δεν είναι. Δεν κάνεις όλα μόνο σου. Σιγά, δεν είναι κάτι. Και λοιπόν, νομίζω ότι ο Λίγος να κόψει ένα καρότο. Κοίτα, θα το αφήσουμε έτσι. Προφανώς. Α, μα βλάχανο. Οκ, I'm up for that. Δεν το έχουμε κάνει. Δεν πειράζει. Θα το κάνω ριγέ. Κάτε... Κρίμα, ξέρεις, γιατί έγινε πολύ ωραίο χρώμα. Το μόβ είναι μόβ και άμα είναι και σε φαγητό, σε πάει σε... σε πάει παρακάτω. Τα πορτοκαλί, ντοματινιά είναι από τον κήπο. Γενικά, ξέρεις, έκανα πολλά χρόνια ιαπωνικά και είχα φτιάξει σούσι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται και έξω που το τρώω ότι το κάνουν πολύ έτσι. Θες να βαριούνται απλά να πει. Να τα καταλύσουν. Στην Ελλάδα δεν στο αποκλείω καθόλου. Λοιπόν, άκου τώρα σκεπτικό τύπου. Αν καθαρίσω το αγγούρι τη μισή φλούδα, κερδίζω όλο αυτόν τον χρόνο. Σημαίνει ότι θα το κάνω έτσι. Wow. Πολύ ωραίο μαχαίρι. Ναι, κόβει καλά. Πάμε να πάρουμε κι εμείς ένα τέτοιο. Ωραία. Ανοιχάκια αυτά, πρόσεχε, χεράκια, ξέρεις τώρα. Κοίτα, κοίτα, τι έχω για να πω δικαίω από διάφορες μαλακιούλες που έχω. Τα βαζάκια. Ναι. Α. Από το IKEA για αυτά. Αυτά εδώ τα βαζάκια. Είναι όντως πολύ ωραία βαζάκια αυτά. Μπορεί να βάλεις μέσα μακαρόνι, ρύζι. Έτσι να το κάνεις εσύ, αυτά θέλει να το κάνεις μία και έξω νομίζω. Α, γεια σου. Now we're talking. Κάτσε, πόσο πρέπει να το κάνεις. Το κάνεις, είναι καλά τελειγμένο. Εντάξει, αυτό είναι οκ. Okay. Το κάνουμε και μια από την άλλη μεριά. Το point ποιο είναι, να το... να καλύψεις τελείως το ξυλάκι. Ναι. Ναι. Γιατί το σούσι θέλει να παίξει, καταλάβετε. Και θες να είναι καλά καλυμμένο. Ναι, ναι. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω δει ούτε καν βίντεο πώς κάνουν το τελείγμα, ξέρω εγώ λοιπά. Οπότε είναι μια νέα εμπειρία για εμένα. Θεία τη Βούλα. Παρασκευή, γιορτάζουν οι Παρασκευές σήμερα. Αν έχεις καμία Παρασκευή, βιβλί. Αφού είσαι άθεος. Εγώ, δεν γιορτάζα εγώ. Εγώ μόνο ήμουν στο τραπέζι. Είπα να χαίρεσαι το όνομά σου και λοιπά. Δηλαδή δεν είναι ότι. I did something less. Κάπως έτσι. PEC. Τέλειο. Γιώργο, μπορώ να σου πω ότι διάλεξε ωραία αβοκάντο. Εντάξει, οκ, είναι. Εγώ, ή ο Γιώργος. Γιώργος, μου θα το πει, άμα τον ήξερε. Προφανώς, ναι. Κλουτς. Α, νομίζω ότι αυτό το αβοκάντο συγκεκριμένο είναι πιο εύκολο να το βγάλεις με το κουτάλι. Γιατί είναι πιο σκληρό το απ' έξω του. Η φλούδα. Το άλλο το που είναι πιο πράσινο, ναι. Πιο ελαφρύ πράσινο. Ξέρεις, εγώ κάποιες φορές συνήθως είτε το κάνω... Μπορεί να το κάνω και κουταλιές, οπότε αν θέλω να γεμίσω πίτα ή σάντουιτς, ρε παιδί μου, απλά το βάζω μέσα. Εντάξει, τώρα όμως για το σούσι θα το κόψουμε... Αν θέλει άλλο. Το θες το ένα. Μήπως είσαι την γραφέας. Πόσο ξύδι βάζεις περίπου? Θέλεις γύρω στο 1 τρίτο του ρυζιού. Ωραία. Μπόλικο λέει. Μου κάνει εξής, τι μου κάνει εντύπωση, ότι δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, μ' αρέσει δηλαδή, να βάζω ξύδι στο ρύζι. Μπορώ να σου πω ότι δεν το έχω κάνει ποτέ και μου κάνει εντύπωση που το κάνουμε τώρα. Να κατέβουμε, να πάει παντού. Ωραία. Και τώρα αυτό πρέπει να μείνει μέχρι να κρυώσει, σωστά. Κάνε. Ωραία.
Λοιπόν, λέει 5 roasted, 5 ψημένα seaweed sheets. Η συγκεκριμένη συσκευασία είναι 11 γραμμάρια. Πόσα είχαν, Γιώργο? 3 ευρώ. 3 ευρώ τα 11 γραμμάρια. Δεν θέλω να κάνω τις αναλογίες που μου έρχονται στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Μπορεί να βγάλουμε επιχείρηση για σούσι, για νόρι. Είναι. Αν το φέρεις πολύ κοντά σου, νομίζεις ότι μυρίζεις κεφαλόπουλο, ξέρω εγώ. Το ιόδιο που μυρίζει έτσι. Απ' την... ναι, μπορεί. Τι μπορεί, φίλε, μυρίζει, πώς να σου πω, ανατριχιαστικά άσχημα. Δηλαδή, αν θέλεις να την εφήσεις... Δεν είχαν το φάσεις στην άκρη. Θα έλεγα ότι τα χρησιμοποιήσεις, το λέγανε να τη ρίξετε σούσι με ιαπωνικό ρύζι και γέμιση της επιλογής σας. Μάλιστα. Οκ. Αυτό είναι. Sushi sheets. Και καλά, ένα ρόλ είναι το, έτσι όπως είναι χωρισμένο εδώ πέρα, ή λέω το δικά μου. Ή απλά είναι πατικωμένο έτσι. Ναι, σαν ένα α4. Μάλιστα. Οκ. Πάμε να δούμε τι θα τη λήξουμε. Γεια σου, κύριε Γκάτε. Λοιπόν, είμαι ένας κύριος γάτος. Το όνομά μου είναι ο Γκάτος 1. Και το όνομά μου εδώ είναι ο Γκάτος 2. Άμα βλέπω ότι χαϊδρολογάνε τον Γκάτο 1, έρχομαι και καϊδρολογέμαι και εγώ. Αυτό. Τι του κάνεις? Τι τέλειο. Το κράτο σου. Παράτα με. Αυτός εδώ είναι, δεν θέλει καθόλου την κάμερα. Δηλαδή, δεν ψήνεται. Κοιτάζει από την άλλη σκέψη. Ο άλλος κοίταζε, τη μύριζε, πέφτε μέσα. Έλα εδώ. Δείξε μας το μυστικό, Γιώργο. Τι είναι αυτό το μυστικό? Τώρα, εγώ θα έβαζα κανονικά, βάζω σουσάμι μαύρο. Αλλά αυτό είναι. Αυτό είναι το κύμινο το μαύρο. Έχει παρόμοιες. Με το κανονικό κύμινο. Ή μπορεί να είναι το ίδιο. Είναι αυτό που είχες πάρει από βιολογικό τότε. Θυμίζει γλυκάνισο. Κάπως έτσι. Θυμίζει, δεν είναι. Είναι πιο soft η γεύση. Okay. Η γαλιστερή πλευρά από κάτω. Η γαλιστερή πλευρά από κάτω. Japanese woman news. Πάει το μαύρο το κύμινο. Σουσάμι. Σουσάμι, όχι, κύμινο δεν είναι. Τα γευστικά. Και θα βάλεις εκεί στη γωνίτσα, ας πούμε, το... Ναι, κάτω το λίξο. Ωραία. Βάζουμε ένα καλά παράδειγμα. Έτσι το κάναμε. Εγώ έχω μόνο μία αίσθηση ότι για να κλείνει πρέπει να είναι μόνο τα 2/3 με ρύζι. Και εγώ νομίζω. Θα δούμε, θα δούμε πώς θα βγει. Και αυτό νομίζω δεν γλιτώνει σε κάτι. Το μπαμπάτσικο. Ναι. Όχι ρε. Μια χαρά γίνεται ρε. Ίσως να βγει λίγο μεγάλο. Wow, και η στιγμή της αλήθειας. Το φύκι πες. Να κλείνει. Ναι, okay. Να κολλάει η άκρη του φυκιού, ενώ τώρα επειδή μπήκε πολύ. Α, ναι, κολλάει η άκρη μακριά. Ναι, μάλλον πολύ ρίζα, αλλά οκ. Εντάξει, τσόλα. Θα είναι μπαμπάτσικο αυτό, θα είναι λίγο. Περίμενε. Θα σου πω εγώ τώρα λέει. Γιάμι. Wow. Και τώρα το master. Ναι, θέλει μάλλον πιο λίγο ρίζα. Λέτσι. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, the first pancake is always burnt, λέει, οπότε, τέλειο. Λες, πάντως, φαίνονται πολύ τίμια. Δηλαδή, και California Rolls και πας και παίρνεις τα 8 και σου λένε, 6 ευρώ. Βράστε ένα ρύζι και ένα φύκι, ρε γύρω. Black wasabi, τι είναι τούτο, ή το wasabi έτσι. Wasabi, εντάξει, άλλα βγαίνουν πιο πράσινα, άλλα βγαίνουν πιο δύσκολα. Μάλιστα, μάλιστα. Όσο έβαλα εγώ, πιο λίγο. Ωραία, θέλουμε λιγότερο ρύζι, οκ. Απλωσέ το.
Και βάζω σε όλο το... Νομίζω θα αφήσεις λίγος προς, προς το μέρος σου. Άρα αυτό εδώ το αφήνω. Ναι. Νομίζω έτσι θα πάνε. It's okay. It's fine, good, man. 3 out of 5. 3 επένδυσης. Είμαι από όλη την εγκαταλογημένος. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το... στη γωνία εκεί. Πέρι τι. Και θα το κόψουμε μετά όλα μαζί, μια και έξω. Λοιπόν, να κάνω και ένα Καλιφόρνια. Λοιπόν, ένα φύκι παρακαλώ. Αυτή είναι η γυαλιστερή που κολλάει. Άρα εγώ βάζω εδώ. The point is to for me to do it, mother trucker. Από την άλλη, το κομμάτι που δεν έχει σούσι, ναι, είναι το τελευταίο που θα τυλιχτεί. Κι άλλο, θέλει κι άλλο, θέλει κι άλλο. Θέλει κι άλλο. Τι άλλο? Το άλλο τι είναι, το άλλο που θέλει. Όχι. Θα βάλει, δεν θα βάλεις η γέμιση, το, ξύλο, το ξυλάκι δεν θα γίνει γέμιση. Κοίτα, κοίτα που βλέπεις. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, να σε κάτσω να σου δείξω δικίνηση. Τώρα... Μπόμπα έγινε τώρα, τι εννοείς. Και απλά τώρα το βγάζω απ' έξω και τώρα θα κάνεις εσύ γιατί κάνεις, κάνεις ένα έτσι. Ναι. Να είναι σπιχτό. Να ανοίξεις το ξυλάκι και μετά πας όλο. Μπράβο. Give it back to me now. Perfection. Βγήκε πάρα πολύ από το... Τέλειο, ναι, ναι. Μα κοίτα... Καλά, δεν είναι τέλειο, κοίτα. Κοίτα, τι ρίζει. Αυτό τι? Δεν έπρεπε να είναι, υπάρχει. Αφού πρέπει να το κόψουμε αυτό, γιατί δεν πήγαινε κα. Τόσο στίκι που κολλάει. Όχι, όχι, πλύντο, πλύντο. Πλύντο, πλύντο, πλύντο. Καταρχάς, το κόβεις στη μέση. Ναι. Τέλος, μα, δεν πειράζει. Δεν το έκοψα. Το επόμενο. It's okay, it's okay. Θέλει μια καλή, μια και έξω και άλλο. Α, εννοείς από την αρχή μέχρι το τέλος. Αν θες μπορεί να το σπρώξεις λίγο το άλλο το σούς λίγο πιο πάνω. Όχι το άλλο το ρελό. Να άμα το ξέρεις τι γίνεται, άμα πάνω το, δεν το, και δεν το κόψω. Μπορεί να, πολύ, να μην είναι πολύ αιχμηρό το μαχαίρι. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό. Να κολλάει πολύ το ρύζι. Το ρύζι. Το μάλλον το ρύζι είναι που κολλάει. Και εγώ αυτό νομίζω. Έχει σίτα σε όλες τις πλευρές, εκτός από το πάτωμα. Και απλά αυτό το κρεμ... Ναι. Αλλά είναι σαν ένα μεγάλο κουτί. Αλλά σκέψου ότι έχει ξύλινο πλαίσιο και σίτα παντού. Και δεν έβαζαν πάγο. Απλά το βγάζανε στο μπαλκόνι. Το είχαν δηλαδή στο μπαλκόνι. Και αυτό ήταν παγωμένο όλο το χρόνο. Μιλιτζένα ρε. Μιλιτζένα. Αυτά είναι αγριόχορτα. Είναι κάτι. Μάλλον αγριόχορτα που είναι. Αυτά εδώ πρέπει να είναι πιπεριές. Πιπέρι. Αυτά εδώ πρέπει να είναι κολοκύθια. Κολοκύθια καρπούζια ρε. Μάλλον... Γιατί κοίταξε, αυτό μοιάζει, αλλά μάλλον για κολοκύθι πάει. Μπορεί να είναι εδώ κάπου ανθός, πάντως δεν ξέρω, μένα μου θυμίζει. Κολοκύθηκε το φύλλο. Βασιλικός. Βασιλικός.
Αυτό εμένα εγώ επιμένω, είναι γλιστρίδα. Είναι όχι, ρε, είναι πιο τρυφερή η γλιστρίδα. Παρασιτόφυτο είναι τότε. Μπορεί όχι. Μέσα το δικό μας, πόσο φοβερό είναι. Ναι, ναι. Όμως είναι σε πολύ μεγάλη γλάστρα. Ξέρεις τι όμως, είναι μεγάλη γλάστρα σε σχέση με το μέγεθός του, γιατί ο άλλος είναι δύο φορές σαν κι αυτό και δεν έχει μεγάλη γλάστρα. Γκάντε, είμαι ένας γκάντος. Είναι ένας φουρφουρέλος. Γκάντε. Ένας φουρφουρέλος. Φτάσαμε μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και πατά το notification bell για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media από κάτω και μπορείς να υποστηρίξεις το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.